Είμαστε πάλι παρέα και θέλω να πάω σε μια παραβολή. Ένα παραμύθι από το μυαλό μου. Μη θέσετε ποτέ των ποτών ότι είναι παρακτό. Μια απόλυτη τρελή φαντασία. Μέσα από την τρέλα μου φαντάζομαι ένα παραμύθι. Και πάω σε μερικά χρόνια προς τα εκεί, εκείνη την εποχή, και κάθομαι στο μπαλκόνι μου. Μπαλκόνι σε ποια εποχή, όποια θέλετε βάλτε εσείς. Ερημιά έξω. Δεν μιλάει, δεν ακούγεται κανείς. Βρε, λέω, σε ποια πόλη είμαι. Ναι, αλήθεια, γεννήθηκα στο Αγρίνο της Ολοκαρνανίας. Πολλά χρόνια, αιώνες πριν, 17 αιώνες, δεν ξέρω πόσους. Λοιπόν, εκεί μεγάλωσα και μετά πήγα να σπουδάσω σε μια άλλη πόλη και μετά προχώρησα, τι ηλικία είμαι, όσα θέλετε βάλετε. Και διαβάζω εκεί μια ταμπέλα φωτεινή απέναντι, που είναι μέσα στο μυαλό μου όμως, δεν είναι απέναντι, και λέει Vlog Pound. Τι είναι το Vlog Pound, Vlog Pound, είναι μια έξω, κανείς δεν υπάρχει. Βλέπω ένα σκύλο να περνάει και φορούσε μια μάσκα. Λέω σκύλος, μάσκα, ο σκύλος. Και μετά αστυνομία και ξαναπάρε αστυνομία και ανθρώπους πολύ λίγους, βιαστικούς. Και σαν πέραγε μια ώρα, η 200η της ημέρας, έρημη δρόμη. Τίποτα. Κάτι συμβαίνει. Δεν μπορεί, λέω. Θα πάω κιόλας στο διπλανό χωριό από την πόλη μου. Από εκεί και να έρθω προς την πόλη. Κάτι να δω πώς συμβαίνει. Παραμύθια τώρα, έτσι, από το μυαλό, φαντασίες. Α, μαν και μπαίνω στο χωριό. Άνθρωποι απλοί. Και βλέπω μια κυρία έτσι κάπως παχολοκομψούλα. Θα ήταν καμιά 65-70. Έθια, φωνάζω. Καλό στο παλικάρ. Α, μάλλον εδώ είμαστε. Παρίσι έφτασε. Θεία, να σε ρωτήσω. Ό,τι θες, άντρα. Είπε κάτι άλλο. Άντρακλά μου. Εγώ λέω, χάρηκα. Αυτό για μένα είναι ωραία. Το γράψω. Γιατί δεν το ξανακούσω ποτέ. Λέω, θεία, δεν ξέρω το όνομά σου. Μαγδάλο, παιδί, Μαγδάλο. Η τρανή Μαγδάλο. Ω, λέω, τέλος, Τόκιο. Λέω, θεία, τι κάνεις εδώ. Α, παλικάρ. Βγήκα εδώ σε αυτό το μεγάλο το μαγαζί να πάρω πράγματα. Δείχνω με το δάχτυλο. Το σούπερ. Αυτό το ζούμπερο, μα. Ζούμπερο, ζούμπερο είναι αυτό. Καλά. Λέω, και τι γίνεται. Αχ, παιδί μου, υπάρχει ένας γιος. Τι λέω, γιος. Αυτό δεν μπορείς να φανταστείς τι κάνει. Αλλά πού να ξέρεις από την πόλη που μάθατε γράμματα αμόρφωτα, καραγκιουζλίκια. Ρε θεία, λέω, περίμενε. Τι είναι αυτός, λέω, γιος. Αυτός λοιπόν, πλες, είχε κάτι και από τη διαόλτη μάνα πέρα μακριά. Πού, εκεί. Λέω, δείχνεις Κίνα. Λέω, εκεί είναι Κίνα. Το Πεκίνο που με δίνει στο χάρτη. Ξέρω εγώ Κίνα και Πεκίνα και Λίνα. Εγώ εκεί πέρα, από εκεί πέρα μακριά. Λέω και τι. Αυτός μπαίνει από τα παπούτσια από κάτω. Μπαίνει κλειδαρότρυπα, σταυτής και στο καμπινέ να σκουπίζει να προσέχει. Και τι τρυπώνει. Και. Α, μετά πεθαίνει. Από το χιόρα γιαγιά λέω. Ρε θεία. Θυμώνω. Μη είπε γιαγιά. Όχι. Θεία είπα. Θεία. Καλά. Και λέω. Α, λοιπόν και μετά θα πεθάνει. Λέω, εσύ έχεις αυτό το γιο. Εγώ, λέει, εγώ τον έχω. Πήγες στο γιατρό. Αν πήγα, με εξέτασε. Τι συμπτώματα έχεις. Του είπα αυτά από εδώ, παιδί. Και λέει, έχω, λέει. Και πώς το κατάλαβες, θεία. Να, πονάει το κεφάλι μου, πονάει η καρδιά μου, πονάει η κοιλιά μου, ζαλίζομαι, δεν μπορώ να μυρίσω, δεν καλοβλέπω. Κυρία γιά, συγγνώμη ρε, θεία Μαγδάλο ήθελα να πω. Πόσα χρόνια έχεις αυτά τα συμπτώματα. Πάντα έχω καμιά 15. Ωραία φίλε γιο, σκέφτομαι από μέσα μου. 15 χρόνια τα έχει θεία και έχει το γιο. Καλά θεία, σε ευχαριστώ. Να πας το καλό και να φοράς το μάσκας. Να τη φοράω ρε θεία, να τη φοράω αφού του λες εσύ θα ξέρεις. Χαίρετε λέω. Περπάτησα, ήρθα πάλι στο μπαλκόνι μου. Παραμύθια τώρα, έτσι στο μυαλό μου, φαντασίες. Και εκεί που κάθομαι, λέω δεν πλησιάζω, μπας και να μάθω ρε παιδί μου από κάποιον που να ξέρει. Σαν το ένα φίλο, βιαστικός, σκυμμένο κεφάλι, σκούφος, κάτι ειδικά μυστήρι γελιάλες και θα έκανε κατάδυση και μια μάσκα. Θανάση! Με κοιτάζει, με ξανακοιτάζει. Πού με κατάλαβες? Λέω, στο έχω λέω, είμαι γάτος εγώ, γερακής και ο μάτι. Λέει εσύ, πώς με είδες? Λέω, το κατάλαβα από την περπατησιά τη λεβέντικη. Πού πας? Φύγε. Κράτα. Τι να κρατήσω, λέω. Και πάει πίσω. Ρε, λέω,
2 μέτρα. Ακριβώς. Είναι ασφάλι, μου λέει τώρα. Από τι λέω, τι έγινε. Δεν έμαθες. Πού να ξέρω, ρε Θανασάγιλο. Δεν έμαθα. Λοιπόν, υπάρχει κάτι κακό στον κόσμο. Αυτό ονομάζεται παντρεμία. Παντρεμία, λέω. Ναι, παντρεμία. Και τρικυμία παντού, λέω. Όλοι κόλλησανε. Ποιοι κόλλησανε, ρε Θανάσου. Από πού είσαι, και αυτός από το χωριό. Και μου κάνει μια ιατρική ανάλυση ο Αθανάσιος, λέγοντάς μου για μόλυνση, για επιμόλυνση, για συχνοτισμό, και μη είπε. Έμεινα. Λέει, τι κοιτάς. Λέω, ρε Θανάση, λέω, δεν ξέρω. Όχι, φύγε. Έφυγα. Και να παρακάτω ήταν αυτό που τόσο περίμενα. Ένα ζευγάρι καλοστεκούμενων ανθρώπων. Το τι μου λέει ο Θανάσης. Πρόλαβε, σε πρόλαβα. Ναι, με πρόλαβες. Λέω, τι θες. Αυτοί που βλέπεις είναι δύο τεράστιοι ντόκτορες. Ντόκτορες, ναι. Αυτός να πας να σε εξετάς για να έλεγχεις για τρικυμία. Μάλλον, θα πάω. Συγγνώμη, κύριε. Ένας αυστηρός κύριος, μια πιο νεωτέρα, ομορφότατη κυρία πλάι του. Ντόκτορα. Ιατρός, παρακαλώ. Ούχ, λέω. Συγγνώμη, λέω, θα μπορούσα να με εξετάσετε. Ψηλός, σοβαρός, καλοστεκούμενος, μάσκα, γάντια, καπέλο. Λέω, μου λέει, τι κοιτάς, λέω, φοράτε μπότες. Γιατί, χειμώνας είναι. Όχι, λέω, αλλά είδα αυτή την επένδυση και φοβήθηκα ότι... Αν θες ραντεβού μαζί μου, μαζί μας, λέει για τη σύζυγο, άλλη ειδικότητα, ραντεβού, μου δίνει την κάρτα. Τι να κάνω, πήρα την κάρτα, έφυγα. Γύρισα. Θα πάω, λέω. Θα πάω να δω κι εγώ αυτήν την τρικυμία για αυτό το γιο. Δεν γίνεται. Όλο αυτό το πράγμα. Πώς. Κάλω στο τηλέφωνο και πηγαίνω. Μη σας πω τι πέρασα. Ταξί. Μάσκες, αντισηπτικά και χαρτιά και που θα μας. Και MMS και 3MS και FMS. Τι είναι αυτά. Α, κωδικοί του μέλλοντος. Δεν υπάρχουν αυτά στην εποχή μας. Μην τα ψάξετε. Εσείς ξέρετε το SMS. Εγώ ξέρω το 3MS. Μην το πω. Έφτασα λοιπόν. Μπαίνω, πω, ένα γραφείο άδειο. Λέω, αυτός ο καθηγητής. Μου λέει, κυρία, σε απόσταση, πίσω από ένα plexiglass. Τα μέτρα. Λέω, παιδά, ποια μέτρα, λέω, όχι, λέτε, οικονομικά. Λέω, ποια, δεν ξέρεις. Και μου δείχνει μια φύσα. Εκεί πρώτη φορά συνάντησα το γιο. Εκεί την τρικυμία και την παντρεμία και όλα τα μαζεμένα. Περιμένω. Θα πληρώσετε με κάρτα... Μετρητά ή με ασφαλιστικό. Με το ασφαλιστικό. Δεν έχω πολλά λεφτά. Θα περιμένετε πιο πολύ τότε. Να περιμένω. Μπήκα μέσα. Κάθισα. Ένας γιατρός σηκώνεται από το γραφείο. Ωραίος, καλοστεκούμενος, ανοιχτό χρώμα μάτια, πλούσια μαλλιά, καλογυμνασμένος, φοράει μάσκα, φοράει γάντια, κάτι κέρατα κάνει, τότε και μια μαστίχα ειδική στο στόμα του. Μου λέει, αυτή είναι αντιβάιρους. Φίλε, λέω, αυτό το ήξερε τις υπολογιστές τώρα και καραμέλες, αλλά θα μου πεις όπου θέλουμε, στο μέλλον είμαστε, στο παρόν που μας καπνίζει πάμε. Τι έχεις, παιδί μου, μου είπε και παιδί, χάρηκα. Αυτό είναι, λέω, με έκανε 30 χρόνια μικρότερο. Τέλεια, πάμε και τουλάχιστον μέχρι τώρα η επιστήμη βοηθάει. Γιατρέ μου, λέω, λέω, τι, μην πλησιάζεις. Καλά, γιατρέ, αφού είναι έτσι, δεν πρέπει, η επιστήμη. Τι έχεις, να, λέω, πονάει το κεφάλι μου, δεν έχω. Δεν έχεις γεύση? Όχι, δεν έχω. Έβαλα καμιά πενταριά σκόρδα, λέω, και δεν το έχω. Δεν... Μούδιασμα και πόλη κοκκόκινο πιπέρι, τα χάσα. Προχώρα. Προχώρα όλα. Η καρδιά μου κάτι φτερογύρισματα, λέω, έχω φάει καμιά 59 γύρους πριν και βάρεσε πολύ η χοληστερίνη στα ύψη. Η κοιλιά μου και λοιπά δείχνουν και χαμηλά τα νεφρά μου πίσω στην πλάτη. Πολλά είναι αυτά και ύποπτα. Λέω, ύποπτα. Λέω, για τρελό, τι ύποπτα, λέω. Σου είπα τι έχω, λέω. Πολύ, όχι. Γυρίζει στο γραφείο αυστηρός. Κάτι λέει, δεν κατάλαβα, κάτι μαγικά και σαν χαρτί. Και πατάει ένα μηχάνημα και τραβάει μια χαρταπλιάγκα. Ένα ρολό μπορεί να τυλίξει και 7 πολυκατοικίες και να μείνει και ακόμη λίγο. Και έγραφε. Όχι μαγνητική, όχι αίμα, όχι ούρα, όχι φεριτίνες, όχι χολή. Τα πάντα. Λέω, γιατρέ, λέω, τι είναι αυτά. Ακουλή. Μιλάμε με επιστήμη. Ναι, γιατρέ, λέω, για αυτά ήρθα. Λέω, και εγώ. Θα κάνει όλα αυτά και θα έρθει να δούμε τι έχει. Ρε ντόκτορ, του λέω, ήρθα να πει, άμα το μηχάνημα κι εγώ, λέω, το, είσαι επιστήμονας. Α, λέει, δεν γίνεται, λέει. Ο σοβαρός ντόκτορ δουλεύει παρέα, τι λέω μέσα μου εγώ, με τα μηχανήματα. Χάρηκα, ευχαρίστησα, βγήκα από το παράθυρο και χάθηκα στο μέλλον. Γύρισα στους δρόμους,
Δίπλα μου αστυνομικοί έρημοι μιλούσαν φορώντας κάτι σαν μάσκες. Άδεια μαγαζιά, έρημοι δρόμοι. Ξημέρωνε, νύχτωνε, χαμός, ερημιά, πολύ ερημιά. Φώτα στα σπίτια αναμένα, άλλα σβηστά, καυγάδες, εντάσεις. Και μέσα στο μυαλό μια εικόνα. Πώς άλλαξαν τόσο εύκολα και γρήγορα. Σε μια ζωή που εμείς επιλέξαμε το Θεό, την ελευθερία μας, τη δημοκρατία μας, την αγάπη μας. Και τώρα ένα πράγμα που υπάρχει ή δεν υπάρχει. Και πώς το λένε και από πού ξεκίνησε. Και αν πατήσω στο Google, δεν το ξέρετε. Α, όχι Google, Google, άλλο είναι αυτό. Το Google είναι άλλο, καινούριο. Γιατί τώρα πού ξέρετε, εγώ είμαι στο 700 μετά Χριστόν. Λοιπόν, δεν μπορεί να το ξέρετε. Θα δεις, αυτοί λένε αυτό, αυτοί λένε τ' άλλο. Ένας ιός που δάγκωσε το φίδι, που δάγκωσε την οχιά, που δάγκωσε ένα παπά, που μίλησε στον Τρίφωνα και αυτό στον Αλέκο, μπήκε Αλέκα μέσα, έκλεισε πόρτα, το φως, να το ήρθε ο γιος και η τρικυμία. Πού, ξέρω, ρε παιδιά. Και βλέπω ένα φως. Λέω, νύχτα και φως. Κάτι γίνεται. Δεν ήταν νύχτα, λόγω της εποχής. Άρχισε να νυχτώνει νωρίτερα ή μάλλον ξημέρων, γιατί στη δική μου εποχή τα πάντα είναι ίδια. Και βλέπω ένα κεφάλι πίσω από το παράθυρο. Αμάν, εδώ είμαι, λέω. Πάτερ, φωνάζω από μακριά, παπάς. Επιτέλους θα μιλήσω με ένα παπά. Αυτός θα έχει το λόγο του Θεού. Δεν μπορεί, θα με βοηθήσει. Φτάνω απ' έξω από το παράθυρο. Δέσποτα, λέω, την ευχή σας. Χάνει το κεφάλι. Λέω, δέσποτα, πού είσαι. Πάει από δίπλα-δίπλα και φάνηκε πίσω από κάτι κάγκελα, φορώντας μάσκα, γάντια. Τι θέλεις, τέκνο μου, λέω, δέσποτα, την ευχή σας. Του κυρίου, λέω, το χέρι να φιλήσω. Τι λες, είσαι τρελός. Θα με κολλήσει. Ρε, τι να σε κολλήσω, ρε δέσποτα. Δεν έκανα τίποτα κακόλου. Δεν φίλησα κάπου που δεν έπρεπε. Δεν έβαλα το στόμα κάπου. Μια σοκολάτα έφαγα, ένα γύρω, κάτι κρεμμύδια, κάτι σκόρδα, κάτι αυτά. Αλλά sorry, θα φάω 18 τσίχλες, θα το στρώσω. Τι λες, θα με κολλήσει εκείνο το διαβολόπραγμα. Ποιο είναι, ρε δέσποτα, το διαβολόπραγμα. Πάρε, παιδί μου, μία τρικυμία, μία τραμουντάνα, μία γιος, μία μυστήρια πράγματα και τώρα διαβολόπραγμα. Τι είναι αυτό, ρε δέσποτα. Δεν ξέρει. Πού να ξέρω, ρε δέσποτα. Ευλογίζουν. Ακού να δεις, υπάρχει ένα πράγμα, ένα διαβολόπραγμα, ένα διαβολόσπερμα που αμολύθηκε από κάτι κίτρινους ανθρώπους. Ποιος, λέω, είναι, ποιο είναι κίτρινο, κάποιοι άρρωστοι. Όχι, μου λέει, από εκεί πέρα, πού είναι το πέρα, δείχνει, λέω, και έχει τοίχο. Πίσω τον τοίχο, λέω, είναι σπίτια. Πίσω από τα σπίτια, λέω, ξέρω εγώ, η θάλασσα. Πίσω από τη θάλασσα, η Τουρκία. Από την Τουρκία. Και πει, ρε γέροντα, στάσου λίγο. Πού να ξέρω τι είμαι στην Τουρκία. Όχι, από εκεί πέρα, πέρα, πέρα. Καλά, και. Αυτό λοιπόν είναι διαβολεμένο. Ορμάει στις εκκλησίες, ορμάει στα νεκροταφεία. Ξέρω, όταν πεθάνει ένας άνθρωπος και έχει αυτό το διάολο μέσα του, το θαύρο μονάχου του, μακριά, μην τυχόν και κολλήσει. Ο πεθαμένος, ρε παπά, τον πεθαμένο, μας τρελάνεις. Πάβαλος. Θερμόμετρο στο νεκρό, να δω αν έχει κάτι. Δηλαδή, πώς, θα τρελαθούμε. Ναι. Αυτό είναι κολλητικό, κολλάει. Λέω, νεκρός με τον νεκρό. Βέβαια, μου λέει. Μη σαλαχθέ, μου λέει. Πού είμαστε, ρε δέσποτα. Όχι, λέει. Ρε δέσποτα, θα μου δώσεις να ευχήσω. Τι λες, να με κολλήσεις από μακριά. Σηκώνει το χέρι, με σταυρώνει. Λέω, καλό γι' αυτό. Καλά, ρε δέσποτα, λέω, να φύγω. Πότε να περάσεις να με εξομολογήσεις. Τι λες, θα στείλεις πρώτα ένα ετρεμές. Τι είναι το εκρεμές, λέω. Ετρεμές, μου λέει. Τι είναι το ετρεμές. Θα πάρεις αυτό το μαραφέτη και μου δείχνει. Το κινητό. Α, έχουμε και κινητό. Μπράβο. Και βγάζει ο παπάς ένα iPhone τελευταίας κλάσης με ένα εγκεφαλικό. Και το δουλεύει με Bluetooth. Άρε δέσποτα, εδώ είναι τα μυστικά. Και θα στείλεις ένα μήνυμα. Πού, σε ποιον αριθμό. Στο 667. Άλλο καλό μου ακούγεται, ευτυχώς. Και θα γράψεις πάνω αυτό που θέλεις. Καλά, ρε δέσποτα. Θα φύγω. Και έφυγα. Τέλειωσε το παραμύθι μου. Από το μυαλό μου. Φανταστικό. Και μια ανθρωπότητα. Ένας λαός, πολιτισμοί να παραπονιούνται, να πεθαίνουν, να μην πεθαίνουν. Να διαφημίζεται ο θάνατος. Να δυσφημείται η αγάπη, η ελευθερία. Η αγορά, η εργασία, ο έρωτας, η φιλία, η προσωπική επαφή. Ναι, να δυσφημίζεται το φιλί, η αγκαλιά. Και λέω, τελικά τι είναι αυτός ο γιος, τι είναι αυτή η τρικυμία που ξέσπασε στη γη μας. Μήπως ξεχάσαμε κάτι σημαντικό. Από το μυαλό μου είναι αυτός ο επίλογος. Όλα αυτά είναι παραμύθια φτιαγμένα από το τρελό μυαλό μου. Δεν υπάρχει αυτά, ξέρετε, μπορεί να σημαίνουν μετά από 37 δισεκατομμύρια χρόνια. Μπορεί να έχουν συμβεί, ξέρω εγώ, στον πλανήτη Αφροδίτη πριν γίνει η γη. Δεν ξέρω, κάπως.
Δεν υπάρχουν αυτά σήμερα. Δεν γίνεται αυτά. Αυτά δεν μπορεί να υπάρχουν. Θα τρελαθούν. Όχι, παπαπαπα. Αυτά είναι μόνο φαντασία. Αλλά σκέφτομαι και λέω, μήπως ξεχάσαμε στα αλήθεια τι είναι η επιστήμη, μήπως ξεχάσαμε τι είναι η αγάπη, ο έρωτας, η φιλία, η εργασία, μήπως ξεχάσαμε τι είναι ο Χριστός και η Ορθοδοξία, μήπως θα έπρεπε να γονατίσουμε ο καθής στο σπιτάκι του ό,τι Θεό και να πιστέψει και να ζητήσει τον αληθινό Θεό που είναι ο Θεός της Ορθοδοξίας. Και αν δεν ξέρεις, πες να έρθει να σε βρει. Και αφού είναι αληθινός, ο εκείνος ο αληθινός θα έρθει και θα σε βρει. Και να παρακαλέσουμε να φύγει αυτή η τρικυμία από την καρδιά μας πρώτα, από τη ζωή μας, από τους γύρω μας, και να φύγει από όλο τον κόσμο. Γιατί αυτό που σας είπα είναι μόνο ένα παραμύθι και δεν θα γίνει ποτέ στην ανθρωπότητα. Εκείνος απ' έξω λέει έγινε. Δεν έγινε, όλα αυτά τα φαντάζομαι. Απλά σας είπα ένα παραμύθι από το μυαλό μου. Στα μπέλος Κλίμης, αλλάξε σελίδα, αλλάξε πλευρό και ο καθένας στο δικό του παραμύθι.